Να δώσω ένα λεπτό το λόγο και στο Σταύρο τον Παπαδούρη, γιατί τον έχουμε και μαζί μας στη γραμμή, να μην τον έχω να περιμένει. Καλημέρα Σταύρο Παπαδούρη, βουλευτής των οικολόγων, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Κώστα, καλημέρα σε όλες. Και να πω και στους ακροατές ότι προχθές έγινε γνωστό και το ψηφοδέλτιο για τις ευρωεκλογές. Ο κ. Παπαδούρης είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ναι, Σταύρο Παπαδούρη, σε ακούμε. Εσείς τι συμπέρασμα βγάλατε χτες? Έφτιαξε το συμπέρασμα είναι σταθερών δεδομένων. Δεν άλλαξε κάτι. Δηλαδή, όποιο δεν έκανε καλά τη δουλειά του εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δουλειέ που έπρεπε να γίνουν βάσει των υποχρεώσεων που είχαμε, όταν δεν γίνουν, στο τέλο τη ημέρα θα υπάρχουν τα πρόστιμα και στο τέλο τη ημέρα τα πρόστιμα θα τα πληρώσει ποιο? Ο κόσμο. Πώ τα πληρώνει τώρα ο κόσμο? Θα το επιβάλλει φορολογίε. Δηλαδή, εν τη παίζει σημασία αν θα έρθει η πράσινη φορολογία τώρα τον Απρίλιο ή αν θα το μεταθέσουν τελικά για τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο. Το δεδομένο είναι ότι το σχέδιο αγάπης και αθεκτικότητας, έτσι για να δούμε την γενικότερη εικόνα, το σχέδιο αγάπης και αθεκτικότητας σε δανείζει λεφτά, εκτός από την πρώτη δόση την οποία την ελάβαμε και δεν θα την αποπληρώσουμε πίσω, θα τα πληρώσουμε πίσω. Ο σκοπός είναι να σου δώσουν λεφτά να εξυγχρονιστείς βάσει του τι συμφώνησες εσύ ο ίδιος να κάνεις για να εξυγχρονιστείς. Γιατί εμείς έβαλαμε τον όρο. Φυσικότατα εμείς τα βάλαμε. Ναι. Είναι όλο ότι δεν έκαναμε εδώ και τόσα χρόνια, ότι δεν έκαμε η εκάστοτε κυβέρνηση εδώ και τόσα χρόνια. Εδεσμευτήκαμε σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να τα κάνουμε, που εγώ λέω ότι πρέπει να τα κάνουμε. Ναι, εννοείται πρέπει να τα κάνουμε. Όμως έγινε για κάθε αμέλεια της κυβέρνησης να έρχεται να τα φορτώνει του κόσμου. Και θα τα φορτώσουμε διπλά. Γιατί από τη μια, ότι δεν κάνουμε, θα πρέπει να το πληρώνουμε σαν πρόστιμο. Και από την άλλη, τα λεφτά του σχεδίου ανάκαμψη αθεκτικότητα πάλι θα τα πληρώσουμε πίσω. Θεωρείται το σχέδιο ανάκαμψη αθεκτικότητα, παρόλα τα θετικά τα οποία έχει σε θέμα εξυγχρονισμού, θεωρείται το ως ένα μικρό μνημόνιο, το οποίο έχει διάφορους στόχους, παίρνεις λεφτά για να τα κάνεις και μετά τα πληρώνεις πίσω. Άρα ερχόμαστε στο τραγικό δεδομένο, είναι το τι ανέφερε εγώ σας πριν, ότι και στο θέμα ηλεκτρισμού, και στα θέματα καυσίμων, και στα θέματα μεταφορών, δεν πήραμε τους στόχους που έπρεπε να πάρουμε, με αποτέλεσμα να επιφορτήσουμε τελικά τον κόσμο με έξτρα φορολογίες. Τόσο απλό είναι το θέμα. Και να σας ρωτήσω και εσάς για να μπορέσω να σας αποδεσμεύσω, για να πω και μετά στον κύριο Κώστα για τα αντισταθμιστικά. Συζητούμε, ο κόσμος το ξέρει, ήδη εντωμεταξύ 1η του Απρίλη επανέρχεται ο φόρος κατανάλωσης που είναι κάτι άλλο, εν άλλον που την πράσινη φορολογία. Ήδη από την 1η του Απρίλη τα καύσιμα μας θα είναι περίπου κατά 8,5 σεντ πιο πάνω και περιμένουμε ακόμη αντισταθμιστικά μέτρα, κύριε Παπαδούρη. Αντισταθμιστικά μέτρα, να περιμένουμε να δούμε. Χθες να πω ότι ακούσαμε πραγματικά τι είδος αντισταθμιστικά μέτρα θα δώσουν. Όχι. Η απάντηση ήταν ξεκάθαρη από όλα τα Υπουργεία ότι αυτή τη στιγμή κάνουν μελέτες. Φυσικά συνδυάζω αυτό που είπαν τα Υπουργεία με τις δηλώσεις χθες του Υπουργού ότι μετατοπίζεται πλέον, παρόλο που εντός της αίθουσας για να είμαστε δίκαιοι, το ότι ακούστηκε από την αντιπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών ότι είχαμε μέχρι 31/12/23. Σε ζητήσαν αναστολή μέχρι 3/24. Άρα τα πρώτα δημοσιεύματα τα οποία επέξαν ότι 1/4 θα ξεκινήσουμε το θέμα της πράσινης φορολογίας. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι ευσταθούσα. Μα κύριε Παπαδούριο, χθες έκανε δηλώσει ο Υπουργός Εμπορίου, ο κ. Παπαναστασίου, και είπε ότι 1η του Απρίλη να μπει η πράσινη φορολογία. Εμάς εδώ στον Άστρα, ο Υπουργός Οικονομικών είπε μας μέσα του Μάη να μπει η πράσινη φορολογία. Νομίζω να συντονιστούν μεταξύ του, γιατί αντιληφθήκαν ότι μετά που έγραψαν το αυτεπάγγελτο και αναγκαστήκαν να μας δώσουν απαντήσεις. Οι απαντήσεις οι οποίες έδωσαν δεν ήταν ικανοποιητικές, γιατί δεν έχουν συντονιστεί μεταξύ του. Νομίζω η εύκολη λύση χθες για τον Υπουργό ήταν να πει ότι μένει σε τένια, να το πάρουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Μα είτε τώρα το φέρουμε, είτε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, το ερώτημα είναι πρέπει να υπάρχει πράσινη φορολογία. Η άποψη δική μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Στο τέλος της ημέρας πρέπει το κράτος να ξεκινήσει να δημιουργήσει τις υποδομές, πρέπει να δώσουν τα κίνητρα. Και επέτρεψε μου, ελπίζω να πω χθες, γιατί ήδη προχώρησα και κατάθεσα πρόταση νόμου, εντοπίσαμε στην Ευρωπαϊκή Οδηγία από το 22, από τον Απρίλιο του 22, ότι δικαιούμαστε να ζητήσουμε μειωμένο συντελεστή πάνω στους ηλιακούς συσσωρευτές, πάνω στα πάνελ των φωτοβολταϊκών. Σκεφτείτε το παράδοξο τώρα. Μειωμένο ΦΠΑ δηλαδή, και καταθέσετε πρόταση νόμου? Φυσικότατα. Μειωμένο ΦΠΑ, το λέει ξεκάθαρα η οδηγία. Ότι δικαιούμαστε από τον Απρίλιο του 2022 σαν κράτος να ζητήσουμε μειωμένο συντελεστή. Ρώτησε χθες στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλά, ρε παιδιά, γιατί δεν προχωρήσετε αφού μας διά την ευχαίρεια τούτη οδηγία, αφού δεν θέλουμε να μεταβούμε στην πράσινη οικονομία, στην πράσινη ανάπτυξη, αφού διούν μας εργαλεία, γιατί δεν τα χρησιμοποιούμε? Η τραγική απάντηση έρχεται μου είναι ότι γιατί να αποστερηθούμε έσοδα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή το 19% που οι μεγάλες επιχειρήσεις θα προχωρήσουν να βάλουν τα φωτοβολταϊκά,
Και πώς σε παράσυρε τώρα τούτη όλη διαδικασία και τον απλόν πολίτη, αντί 19 να το πάρει στο 5%. Ένα απίστευτο έγκλεψα νόμιμη τούτη του κόσμου. Αποκρύβουν στοιχεία και αποκρύβουν. Είναι κλεψά του κόσμου. Για να καταλαβαίνει ο κόσμο, τα 60 εκατομμύρια που αφορούν το σχέδιο φωτοβολταϊκά για όλου, τελικά το κράτο θα δώσει 60 εκατομμύρια για να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά. Τα 11 εκατομμύρια θα τα πάρει πίσω υπό τη μορφή ΦΠΑ το 19%. Και στο τέλο τη ημέρα, τα 1000 ευρώ επιδότηση που θα δώσουν στον κόσμο είναι κοντά στα 6 εκατομμύρια, αν τα υπολογιστεί κάποιο. Σημαίνει ελπισμό ότι οδηγούμαστε στο τραγικό συμπέρασμα. Ότι το κράτος, εφαρμόζοντας το φωτοβολταϊκά για όλους, λόγω του ότι δεν χρησιμοποιεί το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, θα βγάλει κέρδος στην πλάτη του κόσμου 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί είμαστε, αγαπητοί μου. Απίστευτο. Ευχαριστώ, Σταύρο Παπαδούρη. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο.